Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Σήμερα αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή γιατί έχω γύρω μου πολύ σπουδαίες προσωπικότητες από τον κόσμο της ποίησης, της διανόησης, του θεάτρου, της μουσικής. Ο κύριος Βέλτσος, γνωστός διανοούμενος, ποιητής, πανεπιστημιακός, δεν χρειάζεται συστάσεις. Το ίδιο ο κύριος Βούρος, καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και σπουδαίος ηθοποιός ο ίδιος. Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, επίσης χωρίς συστάσεις. Ο Δημοσθένης Γρίβας, ο οποίος έχει φτιάξει τη μουσική για το έργο για το οποίο θα μιλήσουμε. Σπουδαίοι άνθρωποι που τιμούν αυτό το χώρο με την παρουσία τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε για κάτι διαφορετικό και καινούριο, που πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά, όπως θα δείτε και στο δελτίο τύπου που έχετε στα χέρια σας, που γίνεται μια τέτοια προσπάθεια σε αυτό εδώ το χώρο, αυτού του μεγέθους. Είχαμε ξεκινήσει προς αυτή τη λογική με τις Δάφνες και Πικροδάφνες, με τη θεατρική ομάδα μετά τα φυσικά. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στην πρώτη μεγάλη μας συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και ελπίζουμε αυτή η σύμπραξη να αποτελεί μόνο την αρχή πολλών ακόμα συνεργασιών στο μέλλον. Γιάννη, ευχαριστούμε και ελπίζουμε στη συνέχεια. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βούρο να μας πει δύο λόγια για τη θέση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος σε αυτή την συμπαραγωγή, σε αυτή τη συνεργασία και μετά στους συντελεστές της παράστασης και στους εμπνευστές της. Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή σας μέρα, σας καλωσορίζω και εγώ εμέσως, γιατί ο χώρος βεβαίως δεν είναι δικός μας, είναι του μεγάλου μουσικής, αλλά το καλωσόρισμα έχει να κάνει με το ότι επί 16 μήνες που βρίσκομαι στο τιμόνι του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, έχουμε πει πάρα πολλά, έχουμε γνωριστεί αρκετά. Έχετε ήδη, μέσα από τις παραγωγές που έχουν προκύψει, μέσα από την αναβάθμιση του ρεπερτορίου και των συνεργασιών, έχετε ήδη μία εικόνα για το πού το Κρατικό Θέατρο επί των δικών μας ημερών θέλουμε να πάει. Μέσα στους τέσσερις βασικούς στόχους που είχαμε θέσει, ήταν και ο στόχος της εξωστρέφειας. Εξωστρέφεια που μεταφράζεται βεβαίως με την προσπάθεια προβολής του κρατικού στο εξωτερικό, αλλά και μια εξωστρέφεια που συνεπάγεται κάποιες συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς, με δυνάμεις, με πυρήνες πολιτιστικούς της πόλης. Έτσι χαράθηκε ένα πρόγραμμα που συμπεριέλαβε και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Από τις πρώτες μέρες ήταν σε επαφή με τον κύριο Λεζαρίδη και με τους υπόλοιπους συντελεστές. Και να που η πρώτη συνεργασία με το Μέγαρο είναι αρκετά νωρίς, γιατί η πρεμιέρα θα δοθεί βεβαίως το Γενάρη, αλλά οφείλαμε να σας συναντηθούμε μαζί σας, να πληροφορηθείτε οτιδήποτε έχει σχέση με το περιεχόμενο, γιατί εν αρχή είναι ο λόγος, και οτιδήποτε έχει σχέση με την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας που προεξάρχουσα θέση έχει ο κύριος Μαρμαρινός. Το κρατικό έχει ένα πολύ βασικό στόχο, να υπηρετήσει το κλασικό, αλλά θεωρώ πως είναι και χρέος του, και δεν είναι και κάτι που προκύπτει μέσα από τις ιδρυτικές διατάξεις του νόμου. Θεωρώ όμως πως είναι και χρέος του να γίνει ένας πυρήνας αναρχίας, μπόλικης έρευνας και πρωτοπορίας. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, γιατί για μένα έτσι μεταφράζεται ο όρος της τέχνης, σε αυτή τη λογική, όταν ο Γιώργος ο Βέλτσος με έστειλε κείμενά του, θεώρησα πως το ιδανικότερο ζευγάρι για να περιτυχθούν τα κείμενα του Γιώργου του Βέλτσου ήταν ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο οποίος
στέκεται με ιδιαίτερο σεβασμό απέναντι στο λόγο, αλλά και με ιδιαίτερο σεβασμό απέναντι στις έννοιες που προκύπτουν από τον οποιοδήποτε λόγο, είτε αυτός είναι νεοελληνικό κείμενο απλό, είτε κείμενο που αφορά την αρχαία ελληνική γραμματεία. Κάπου λοιπόν εκεί ανάμεσα σε αυτές τις ρογμές προκύπτουν αυτές οι συνεργασίες που εμένα τουλάχιστον με ευχαριστούν ιδιαίτερα ευτυχή, καθώς δεν βαδίζω στην πεπατημένη, αλλά στον δρόμο του ρίσκου, στον δρόμο της έρευνας, της πρωτοπορίας, της εναλλακτικής πρότασης. Έξω από τους στενούς τείχους, τους σκοτεινούς, τους μίζερους ενός δημόσιου φορέα, όπως πολλοί διατείνονται για το κρατικό, αλλά στο φως, στην κρίση, στην κριτική και κυρίως στην συμμετοχή. Και συμμετοχή για μένα δεν είναι μόνο να πάρουμε 5 καλούς ηθοποιούς, να πάρουμε 5 καλούς σκηνοθέτες, αλλά να βγούμε έξω, να συνεργαστούμε με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, με το Τελόγλιο, με το Βαφοπούλιο, με το Μέγαρο Θεσσαλονίκης και το Παρελόγιο. Ευχαριστώ την ημέρα εκείνη που ήρθαν στα χέρια μου τα κείμενα του Γιώργου. Ευχαριστώ που ο Μιχαήλ δέχτηκε να συμπράξει σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ τους υπόλοιπους συντελεστές, τον κύριο Γρίβα, την κυρία Τρικεριώτου, τον κύριο Σαμπουτζή, που έρχονται από το εξωτερικό να συμβάλλουν τις δυνάμεις τους σε αυτή την προσπάθεια. Γιώργο, ένα αρχινό λόγο. Πριν από πολλά χρόνια, εδώ σε αυτά τα νερά, κάνοντας κοπάνα από το πέμπτο αρένο λίγο πιο κάτω, στην ανάληψη με τον Διονύση Σαγόπουλο και την παρέα του πέμπτου, κάναμε τις βουτιές μας στα μπλόκια του Αλατίνη. Τώρα βλέπω αυτή τη θάλασσα, μέσα από αυτό το υπέροχο κτίριο, με την ίδια συγκίνηση, σύν τα χρόνια, ως παράγοντα αυξητικό της συγκινήσεως. Ο Μαρονίτης κλαίει στις περιπτώσεις αυτές. Εγώ δεν έχω αρχίσει να κλαίω. Στο σπίτι της οδού Ιπποκράτους και θάλασσα γωνία, πριν ακόμα μπαζωθεί η παραλία ως Σαλαμίνα, στον έκτο όροφο έμενε ο αγαπημένος μου και αγαπημένος όλων μας καθηγητής Αριστόβουλος Μάνεσης, και ένα μικρό παιδί ανέβαινε να ακούσει τη θεία του να παίζει πιάνο. Το παιδί αυτό είναι ο Γιώργος ο Λαζαρίδης, ο διεθνής μαέστρο, πιανίστας και καμάρι της κοινότητας μουσικής. Πριν 20 χρόνια, μετά αφού είχα γίνει το επιθετό μου, το όνομά μου ήμουν πάντοτε, βρήκα τον Μιχαήλ Μαρμαρινό στον Σκουφά, δεν γνωριζόμαστε, του έδωσε ένα κείμενο, επέτησε κι εγώ των κειμένων και χωρίς να έχω καμία ελπίδα, γιατί ήταν ένα κείμενο δύσκολο και λόγιο, έγινε παράσταση από τις πιο ωραίες παραστάσεις με πρωταγωνίστρια την Αμαλία Μουτούση. Αυτή είναι περίπου η χρονογραφία αυτής της σημερινής μου εδώ παρουσίας. Κρατάω ένα τετράδιο, ένα ημερολόγιο που το ονομάζω Αυτοκρατορία, ημερολόγιο της Αυτοκρατορίας. Από τότε που ένα χρόνο ακριβώς πριν, στις 24 Οκτωβρίου, καλημέρα, καλή ώρα, σαν μεθαύριο, ο Μιχαήλ με πήρε από το τρένο, κατεβαίνοντας από το εβδομαδιαίο του μάθημα στο Πανεπιστήμιο εδώ, να μου πει ότι διάβασε στο τρένο ήδη το κείμενο που του είχα δώσει, την Αυτοκρατορία, και ότι okay, πάμε. Κατά σύμπτωση στο τρένο, πάλι ανεβαίνοντας Θεσσαλονίκη πριν 20 χρόνια, είχε συλλάβει πώς θα γίνει η Κάμερα Δελισπόζη, και όταν το ανακοίνωσε στους συνεργάτες του τηλεφωνικά,
Μείναν άναυδοι, διότι δεν περίμεναν ότι. Κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Ενός θεάτρου, ας μιλήσω λίγο τώρα πιο. Που δεν είναι ένα παράγει τη ζωή. Κάνω μια διάκριση ανάμεσα στο θέατρο και στην τέχνη ή στη γραφή του θεάτρου. Η γραφή του θεάτρου, η δική μου δουλειά, επινοεί τη ζωή. Και η επινόηση πρέπει με τη δουλειά της, με τη σειρά της, να επινοεί όχι την απόλαυση της παράστασης, αλλά την αγωνία της ύπαρξης στην παράσταση. Είναι δηλαδή ένας τρόπος να νιώσει κανείς την ύπαρξή του, συνεπώς την αγωνία, γιατί η ύπαρξη είναι αυτό, είναι η θνητότητά μας, κατά την παράσταση. Είναι πολύ λεπτή, πολύ λεπτό το εγχείρημα και μόνο σε καλλιτέχνες, όπως είναι ο Μιχαήλ, μπορεί κάτι τέτοιο να ανατεθεί. Και όχι έτσι γενικά. Γιατί τα κείμενά μου, η συνθήκη των κειμένων μου, δεν είναι τόσο η εννόηση, όσο η παρανόηση. Και πιστεύω, το έγραφα στο Δήμα την περασμένη Κυριακή, ότι είναι τα κείμενά μου είναι ένα τεστ νοημοσύνης. Μπορεί κανείς να δοκιμάσει τη νοημοσύνη του, μπορεί δηλαδή να δοκιμάσει κανείς όχι μόνο πόσο τα εννόησε, αλλά πόσο δυναμικά μπορεί να τα παρανοήσει. Γιατί αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει το μέτρο της, όχι της εννόησης ενός κειμένου, αλλά της παρανόησης, δηλαδή εκεί που πλέον μπαίνει ο αναγνώστης ή ο θεατής στη δουλειά της έμπνευσης της. Ως εάν εκείνη τη στιγμή ο συγγραφέας να έπρεπε να αποσυρθεί. Άλλωστε, αυτή η περίφημη μεταστρουκταριστική ιδέα του θανάτου του συγγραφέα, από τον Φουκό και τον Μπαρτ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εξαφάνιση αυτού ο οποίος εμποδίζει την παρανόηση και συνεπώς την ανάπτυξη. Δηλαδή, λέει ο Φουκό ότι ο συγγραφέας είναι η αρχή της λιτότητας του νοήματος. Εδώ εμείς θέλουμε όχι μια λιτότητα του νοήματος, αλλά μια περίσσια νοηματική. Αυτό είναι ο ρόλος ενός συγγραφέα, η απόσυρσή του όσο πιο γρήγορα γίνεται από το κείμενο που υπογράφει. Επίσης, πιστεύω ότι ο ρόλος του σκηνοθέτη στο θέατρο είναι ο ρόλος εκείνος που οφείλει να κάνει κάποιος για να δείξει όχι τι τον ενώνει, αλλά τι τον χωρίζει με το κείμενο. Δηλαδή, για να συνεισφέρει και αυτός την δημιουργική παρανόηση. Κατά βάθος ο σκηνοθέτης θέλει να εξαλείψει την επανάληψη. Γι' αυτό, αν εξαιρέσει κανείς περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση του φίλου μου Μιχαήλ, που επιμένει μέχρι την τελευταία παράσταση να προβάρει τους ηθοποιούς μετά την παράσταση, γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, ο σκηνοθέτης από ένα σημείο και μετά έχει αποσυρθεί από αυτό το θέλειν, βουλουάρ, θέλειν υπήν, θέλειν σκηνοθετής. Έχει αποσυρθεί και αφήνει αυτό το πράγμα στην πρωτογενή, στην άπαξ μορφή του, δηλαδή το αφήνει να επιστρέψει στην αρχική του μήτρα που είναι η τελετή. Όχι ως αναπαράσταση, αλλά ως άπαξ μια και έξω τελετή. Αυτό είναι και η καταγωγή του θεάτρου, αλλά τα θέματα είναι λίγο λεπτά και παραπέμπουν στον αρτό και δεν θα ήθελα να το συνεχίσω. Αυτές είναι οι πολύ γενικά οι ιδέες αυτού του κειμένου, τις οποίες, για το οποίο δεν θέλω να σας πω, δηλαδή είναι αυτονόητο ότι η αυτοκρατορία δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που ζούμε κατά από όλους όρους, η έννοια της εξουσίας,
από την Ουάσιγκτον στην Βαβυλώνα, όλα αυτά τα πραγματολογικά μπορούμε να τα συζητήσουμε και μετά. Αυτό που έχει κατ' εμέ εξαιρετική σημασία σε αυτό το μικρό βιβλίο που κυκλοφόρησε σε εκδόσεις Νεφέλη είναι ένα κείμενο στο τέλος, και αυτό το λέω και για τους θεατρολόγους και για τους δημοσιογράφους, που εξηγούμε με τρόπο πολύ πιο αναλυτικό και λιγότερο προφορικό για το τι ήθελα να κάνω. Το κείμενο αυτό συνοδεύει, αν μπορούσε να σκηνοθετηθεί, αν μπορούσε να ακουστεί, συνοδεύει την Αυτοκρατορία και κυκλοφορείται το αδέσποτο θέατρο. Δηλαδή ένα θέατρο, ένα μαρτό σαν μέτρο, ένα σφυρί χωρίς κύριο, έτσι, που, και τελειώνω με αυτό, απευθύνεται κυρίως στον κύριο πλέον του έργου που είναι ο σκηνοθέτης. Σαν να τον ειδοποιεί ότι ξέρεις, πρόσεξε, είναι αδέσποτο το κείμενο αυτό. Δεν μπορείς να είσαι δεσπότης. Αυτό. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Μιχαήλ. Καλή σας μέρα και από μένα. Νομίζω πως ακούγοντας τον κύριο Βέλτσο καταλαβαίνετε σε τι έργο βρίσκαμε μπροστά. Τα υπόλοιπα σχόλια περιττεύουν. Η αλήθεια είναι ότι η μοίρα των συναντήσεών μας είναι τα τρένα. Και ίσως είναι και ένας από τους λόγους που εγώ ανεβοκατεβαίνω στην Αθήνα πάντα με τρένο, γιατί είναι αυτός είναι αυτή η καταναγκαστική πεντάωρη, εξάωρη ελευθερία χρόνου, στην οποία πρέπει να επιβιώσεις και πρέπει να την διαχειριστείς ή να βρεις τρόπους να υπάρξεις μέσα της. Αυτό είναι μια ποιότητα που μας αφορά έτσι αλλιώς και στο θέατρο, αλλά το αντιπαρέχουμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κείμενο σαν και αυτό που για το οποίο μίλησε ο Γιώργος πριν, είναι μια πρόκληση για αυτό που λέμε θέατρο ή θεατρική παράσταση ή θεατρική γλώσσα. Και εγώ πιστεύω ότι το θέατρο προχωράει από το σοκ που σε υποχρεώνει σε μια έξαρση της αντίληψής σου ως θεατής ή ως δημιουργός του τι μπορεί να είναι θέατρο. Κάθε φορά αυτή η ερώτηση δεν έχει τελειώσει. Και ευτυχώς δεν έχει τελειώσει, γιατί θα έχει τελειώσει και η τέχνη του θεάτρου τότε. Διαρκώς δεν ξέρουμε τι είναι θέατρο και πάντα υπάρχουν κάποια υλικά, κάποια έργα, όπως είναι η Αυτοκρατορία στην περίπτωση αυτή, που υποχρεώνεσαι να εξαρθείς στην άρθρωση μιας γλώσσας που ακόμα δεν γνωρίζεις. Αυτό έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Βέβαια, μπορείς και να σκοτωθείς εκεί. Μπορείς να πέσεις και να χτυπήσεις άσχημα. Αλλά επίσης και αυτό είναι σύμφυτο μέσα στην τέχνη και στη δημιουργία. Βρεθήκαμε εδώ σε αυτόν τον χώρο διότι η πρώτη μου σχέση και αρκετά ιδιαίτερη θα έλεγα με αυτό το κείμενο με έσπρωχνε να φύγω από τους λεγόμενους θεατρικούς χώρους. Μίλησα με τον κύριο Βούρο, ήταν πάρα πολύ ανοιχτός σε αυτό και βρεθήκαμε σε αναζήτηση χώρων στη Θεσσαλονίκη, που έχει πολλούς βέβαια, αλλά δεν είχε τους κατάλληλους. Μέχρι που κάποια στιγμή έτυχε να προσγειωθώ εδώ. Ήταν ένας χώρος που δεν τον ήξερα πιο πριν. Όπως ήταν το έργο, οι υποχρεώσεις και το σοκ που με έδινε, είχα ένα αντίστοιχο αίσθημα όταν βρέθηκα σε αυτόν τον χώρο. Ήταν αποκαλυπτικός και ταυτόχρονα σοκαριστικός. Νομίζω ο χώρος αυτός είναι μια δυνατότητα εκτός από κατάσταση. Και αυτός είναι ο λόγος που θα ήθελα να γίνει εδώ αυτή η συνάντηση με το έργο, γιατί το ένα έχει να αποκαλύψει κάτι στο άλλο και εμείς να είμαστε μάρτυρες αυτού, ελπίζω. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο που άπτεται αυτού είναι ότι αυτές οι αφορμές και αυτή η μικροδιαδρομή μέχρι στιγμής έφερε κοντά δύο πολύ μεγάλους οργανισμούς της πόλης. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Μέγαρο Μουσικής, που εξ ορισμού, λόγω μέγεθους, έχουν μια τεράστια φυσική αδράνεια, η οποία είναι εσωτερική αδράνεια, το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι. Το ότι αυτοί οι οργανισμοί πολύ γρήγορα κατάφεραν να φτάσουν σε αυτό το σημείο που μας φέρνει όλους μαζί εδώ τώρα σήμερα, νομίζω πως είναι κάτι που πρέπει να σταθούμε. Εγώ το θεωρώ λίγο κοσμοϊστορικό, λίγο με όρους παλαιάς διαθήκης, ας πούμε,
είναι ένα κρίσιμο ιστορικό γεγονός. Θα δείξει πώς θα πάει, γιατί αυτό είναι, διατυπώνει, σήμερα διατυπώνεται η θέληση αυτής της συνύπαρξης. Βεβαίως έχει ένα σωρό πρακτικές δυσκολίες αυτή. Αλλά νομίζω ότι θα τις λύσουμε, τι λέτε. Εγώ είμαι σίγουρος. Ωραία. Έχω το OK τους μπροστά σας. νομίζω ότι είναι καταπληκτικό. Επίσης έχει μια δεύτερη τύχη, γιατί η πρώτη μου επαφή και με τους ανθρώπους του Μεγάλου είναι ιδιαίτερα φιλόξενη. Πρέπει να το πω και ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό. Συν τον ενθουσιασμό που μας παρέχει η καθημερινή εργασία σε αυτό το περιβάλλον. Νομίζω πως είναι ακραίο. Κάθε μέρα δεν μπορώ να το συλλάβω, είναι λίγο εκτός δεδομένων. Και διατελώ σε αυτή την έκπληξη και σε αυτόν τον ενθουσιασμό που ελπίζω να μετατραπεί σε έργο σιγά σιγά, αλλά πρέπει να το καταθέσω. Είναι μια συγκίνηση προσωπική. Αν πείτε τι μας ενδιαφέρει η προσωπική σου συγκίνηση. Το λέω γιατί είναι μέσα στη διαδρομή του λόγου που μας φέρνει όλους εδώ. Έχω τύχει όμως να έχω μαζί μου και κάποιους συνεργάτες για τους οποίους μπορώ να καυχαίμαι. Δίπλα μου έχω τον Δημοσθένη τον Γρίβα, που είναι ένας μουσικός. Ιδιαίτερα, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη που την αντιπαθώ βαθιά, ιδιαίτερου ταλέντου στην θεατρική μουσική, που είναι τελείως κάτι άλλο. Κάποια στιγμή το ανέφερα και σαν κομπλιμάντ ότι στο MP3 μου ακούω μουσική, το ανεξάρτητα αν θα συνεργαστούμε ή όχι, πολύ πιο πριν από τη συνεργασία. Και μια ομάδα κάποιων ηθοποιών Ταλιμπάν που κάθονται πίσω σας, και χωρίς αυτούς δεν γίνεται αυτή η επίσκεψη σε αυτό το έργο. Κάθονται εκεί όλοι. Οι οποίοι είναι ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και που ομολογώ ότι συνάντηση μαζί τους με συγκίνησε από την πρώτη συνάντηση και με συγκινεί συνεχώς τη δουλειά. Δεν το θεωρώ δεδομένο. Θέλω να πω, έτσι, να δώσω αυτά τα εύσημα στον κύριο Βούρου, γιατί το δυναμικό αυτή τη στιγμή του κρατικού είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Οπότε πια μένει το πρόβλημα μόνο σε μένα. Να δω πότε θα καταφέρω με όλα αυτά τα θετικά δεδομένα. Αλλά αυτό θα περιμένουμε όλοι λίγο. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρμαρινό. Πριν προχωρήσουμε στον κύριο Γρίβα, επειδή αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο εμπεριέχει την έννοια του άγνωστου και επομένως και του ρίσκου. Είναι ευκαιρία για μένα να αναφερθώ σε κάποια δημοσιεύματα που αναφέρονται συνεχώς σε κάποια στοιχήματα που βάζει ο Γιάννης Βούρος. Δεν βάζω στοιχήματα. Δεν βάζω στοιχήματα με χρήματα του δημοσίου και δεν βάζω στοιχήματα και δεν παίζω με τις καριέρες των συναδέλφων. Επενδύω. Και προσδοκώ ότι αυτές οι επενδύσεις θα τοκιστούν ανάλογα για την πόλη, για τον πολιτισμό γενικά και φυσικά για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι για δεφορμή σε αυτού. Όταν έχεις προσθέσει ένα τέτοιο εγχείρημα που έχει να κάνει με τον δημόσιο χώρο που είναι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, εάν δεν αισθάνεσαι την ιδεολογική στήριξη του υπεύθυνου, όπως είναι ο Γιάννης Βούρος, δεν το τολμάς. Θα σας πω ευθαρσώς ότι εάν η πρόταση αυτή ερχόταν από το Εθνικό Θέατρο, εγώ δεν θα το έκανα. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω για ποιους λόγους αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα το έκανα. Αισθανόμουν κανονικά από την πρώτη επαφή μας την στήριξη και το ενδιαφέρον του Γιάννη του Βούρου απέναντι σε κάτι το οποίο όντως νυχτοπατεί ακροθυγός σε κάτι που δεν είναι γνωστό, που έχει από τη φύση του ένα εσωτερικό ρίσκο, που βέβαια το ρίσκο είναι και ο ορισμός της τέχνης, επιτρέψτε μου. Αυτό ήθελα να πω και αυτή τη στήριξη την αισθάνομαι και μας δίνει μια ιδιαίτερη δύναμη. Νομίζω ότι σχηνοβατούμε όλοι και χωρίς δίκτυα ασφαλείας, αλλά μας αρέσει. Θέλω να προσθέσω, γιατί αξίζει κανείς να παίρνει ορισμένα ρίσκα, ότι δεν θα το έκανε ο Μιχαήλ στο Εθνικό και δεν θα το είχε έργο. Ο κύριος Γρίβας. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Δημοσθένη. Κύριος Γρίβας. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Μιχαήλ Μαρμαρινό για την τιμή
που μου κάνει με την πρόσκλησή του αυτή να συνεργαστούμε. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα όνειρο ζωής. Ήθελα από τότε που είδα τις πρώτες του παραστάσεις, ήταν ένα όνειρο, ήθελα να συνεργαστούμε. Και φέτος μου δίνει αυτή την ευκαιρία και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικές. Έχουμε ένα σπουδαίο κείμενο, μία καταπληκτική ομάδα ηθοποιών, όπως τόνισε και ο Μιχαήλ, που στο δικό μου κομμάτι δουλειάς αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερός, γιατί αρκετοί από αυτούς θα έλεγα ότι είναι σχεδόν επαγγελματίες και μουσικοί, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βοήθημα για μένα. Δεν λειτουργώ, δεν είναι ότι γνωρίζω ακριβώς πώς θα κατευθυνθεί το κομμάτι της μουσικής, οπότε είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια το να έχεις πολύ καλούς ηθοποιούς, παύλα μουσικούς. Οι υπόλοιποι συνεργάτες, συντελεστές είναι επίσης σπάνιοι και αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερός για όλο αυτό που θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες και μέσω της παραγωγικής διαδικασίας θα φτάσει και σε εσάς σε κάποιους μήνες. Αυτά, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε, Δημοσθένη. Δύο πράγματα πριν περάσουμε στις καθιερωμένες ερωτήσεις, αν θέλετε να κάνετε. Θα ακουστεί κοινότοπο. Κάθε φορά αναφέρομαι στο δυναμικό, όχι μόνο το διοικητικό και το τεχνικό, αλλά και το καλλιτεχνικό δυναμικό του κρατικού. Αυτή τη φορά δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να το κάνω, γιατί το έκανε και ο Μιχαήλ, το έκανε και ο Δημοσθένης. Απλά υπογραμμίζεται για άλλη μια φορά ότι το κρατικό αυτή τη στιγμή με τα παιδιά που έρχονται από άλλες σπουδές πια. Και σπουδές ζωής, αλλά και σπουδές που έχουν να κάνουν με την υποκριτική, αλλά και τη μουσική και το χορό και την κίνηση και πάει λέγοντας. Είναι πολύ μεγάλη τύχη για έναν καλλιτεχνικό διευθυντή να περνάει στον εκάστοτε σκηνοθέτη όλη τη λίστα με τους υποψήφιους για να πάρουν ρόλους για τη διανομή του όποιου έργου και να αισθάνεται περήφανος για το τι θα δουν τα μάτια του σκηνοθέτη στην οντίσιο. Είναι πολύ μεγάλα, είναι πολύ σημαντικά τα εργαλεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας και οφείλω να το υπογραμμίσω για άλλη μια φορά. Το άλλο που θέλω να πω είναι το ότι ίσως δεν έχει γίνει αντιληπτό ακόμα, Μιχαήλ, το ότι η συνεργασία αυτή, μάλλον η υλοποίηση της παράστασης, δεν έχει να κάνει με τις κλασικές αίθουσες είτε του κρατικού είτε του Μεγάρου. Αναφέρθηκες βέβαια και σε αυτό το χώρο, αλλά πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Ο χώρος που απαιτεί παράσταση είναι αυτός. Αυτός που βρίσκεται τώρα, εδώ έτσι, με τις κάλες, με το φάνο. Δεν βλέπετε, γιατί δεν βλέπετε. Δεν είναι όλο, δεν φαίνεται. Ναι, ίσως ανεβείτε μετά να το δείτε. Δηλαδή, ο χώρος θα αξιοποιηθεί κατάλληλα από τον Μιχαήλ και από τους συνεργάτες, από τον κ. Τσαβουτζή και τους υπόλοιπους. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γιώργο, θες να προσθέσεις κάτι? Μόνο για άλλη μια φορά ευχαριστίες. Εντάξει, για μένα είναι. Αυτά τα στοιχεία τα γνωρίζουμε, τα γνωρίζουν οι συναδελφοί μας. Είναι ένα δημιουργήμα του Ισοζάκη, του πολύ σπουδαίου Ιέπωνα σχεδιαστή, αρχιτέκτονα. Ξεκίνησε να λειτουργεί από το 2010, ενώ φτιάχτηκε αρχικά για συνεδριακή χρήση. Μέσα στην τετραετία που πέρασε και λειτουργήσε το κτίριο, έχουν λάβει χώρα πάρα πολλές συναυλίες, μουσικές δωματίου, ακόμα και όπερες, συναυλίες στο μπαρ, συνέδρια, εκθέσεις και τώρα για πρώτη φορά θέατρο. Έχει ξαναγίνει θέατρο σε αυτό το χώρο, όχι τόσο πολύ εδώ όσο στους συνεδριακούς χώρους. Αξίζει τον κόπο να σταθούμε σε αυτό που είπε πριν και ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ότι είναι ένας χώρος εσύ Γιώργο, δεν θυμάμαι, ότι είναι ένας εναλλακτικός χώρος. Είναι ένας χώρος... είναι ένας χώρος που επιζητά να χρησιμοποιηθεί με δημιουργικούς τρόπους και το αντιληφθήκαμε αυτό από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και αποτελεί έναν από τους... ένα από τα κυρίως σημεία στα οποία εκτελείστε ο,
ο πολυσυλλεκτικός αυτός προγραμματισμός του Μεγάλου. Είμαστε περήφανοι για αυτό το θείο, το αγαπούμε πολύ και πολλές φορές, ακόμη και εγώ έρχομαι εδώ για να σκεφτώ, κοιτάζοντας την πόλη που επίσης λατρεύουμε. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις... Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις, νομίζω κάποιος από τους συναδέλφους μου ηθοποιούς, αν θέλει κάτι να πει. Και αυτό. Αν θέλει κάτι να προσθέσει. Είναι σαν τους γάμους. Όποιος είναι να πει κάτι, θα το πει τώρα. Γιατί μετά... Δεν έρχεστε από εδώ. Ελάτε όλοι όσοι είστε από τους συνεργάτες. Κάτι που ξέχασα να πω είναι ότι σε αυτό το πλαίσιο του ανοίγματος του κρατικού και των συνεργασιών υπάρχει ήδη ένα άνοιγμα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Α, το ξέχασα. Το οποίο είναι επίσης σημαντικό ως απόφαση και επιλογή από το Κρατικό Θέατρο του Βορείου Ελλάδος και από το Πανεπιστήμιο φυσικά. Μάλιστα τυχαίνει στην παράσταση αυτή οι δύο βοηθοί μου να είναι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Φοιτήτριές μου κιόλας και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Γενικά έχουμε υπογράψει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας, ανταλλαγής πολλών δραστηριοτήτων, πρακτικής άσκησης. Θέλω να προσθέσω κι εγώ. Ελάτε, νομίζω ότι πρέπει να συνδικθούμε. Μιχάλη, ελάτε πιο εδώ. Ελάτε. Πάρτε την μπάλα. Θέλω να προσθέσω κάτι και εγώ μετά από αυτήν τη συγκινητική στιγμή. Λείπει σήμερα εδώ μια ηθοποιός από την Αθήνα, η Ηλέκτρια Νικολούζου, η οποία για ένα πρόβλημα υγείας δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί. Είναι η μόνη συνεργάτη, σχεδόν μόνιμη για πάρα πολλά χρόνια, του Μιχαήλ Μαρμαρινού. Είναι η μόνη που λείπει από αυτό το που την τελέτη σε μια Ιαπωνέζικη τελέτη. Θα τις προσθέσουμε με φόδος, θα κάνω. Κάποιος από τους παρεμπισκόμενους δημοσιογράφους, αν θέλει να ρωτήσει κάτι. Έχετε καλυφθεί, παρακαλώ. Στην διαρροή που πρέπει ότι παρουσιάζεται μία λίστα και κάνει επιλογή ο ο κύριος Μαρμαρινός είναι εδώ για να σου το πει. Νομίζω ότι κάνει 3-4 μέρες έβλεπε ηθοποιούς. Αν δεν κάνω λάθος, θα σου το πει. Ναι, έτσι ήθιστε. Ο οργανισμός σου προτείνει τους ανθρώπους που έχει προσδιάθεση για συνεργασία. Σας συμβόλαιο. Και εκεί εσύ συναντάς τους ανθρώπους που νομίζεις ότι θέλεις να δουλέψεις μαζί τους, χρειάζεται και μπορούν να ανήκουν σε αυτό το ενδυνάμει σκεπτικό της παράστασης. Είχατε κάποια συμβουλή γνώση των υποδιών, δηλαδή γνωρίζω, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή κάποιος γνωρίζω, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό, γιατί... Ναι, φυσικά. Γνωρίζω και τους γνωρίζω και σαν ηθοποιούς. Αλλά το ότι γνωρίζω κάποιον σαν ηθοποιό ακόμα και από σκηνής, δεν σημαίνει τίποτα αν δεν βρεθώ σε ένα πεδίο εργασίας και συνεργασίας μαζί του. Λοιπόν, η συνάντηση μαζί του ήταν κάποια ώρα εργασίας πριν να προτείνω και εγώ τη συνεργασία που θα ήθελα μαζί τους. Και όταν αναφέρθηκα στη λίστα, ενώ δεν είναι δική μου επιλογή η λίστα, είναι τα συμβόλαια που έχει προς διάθεση το κρατικό, έτσι. Δηλαδή, παρουσιάζονται όλοι οι συνάδελφοι που είναι μέσα σε συμβόλαια. Και αν τυχόν δεν καλυφθεί ο εκάστοτε σκηνοθέτης, περνάμε σε ανοιχτές audition για να προσφέρουμε δουλειά σε κάποιον που μπορεί να έρθει εκτός συμβολέων και να υπογράψει συμβόλαιο με το κρατικό. Εγώ θα αναρωτήσω για την λογική του φόρου. Ψάξαμε πολύ, θα σα το πει ο κ. Μιχαήλ. Ψάξαμε πολύ με στην πόλη διάφορους χώρους, θα σα το πει. Η ερώτηση που μου βάζετε είναι, θα έλεγα, βαθιά καλλιτεχνική. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να την απαντήσουμε έτσι, γιατί το μεγάλο της κομμάτι θα έλεγα ότι δεν το γνωρίζω γιατί, ακόμα. Ναι, φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Μετά την σχέση με το κείμενο,
Όταν συνάντησα τον χώρο του Ισουζάκη, ήξερα τον Ισουζάκη σαν ένα δημιουργό, αλλά δεν ήξερα ότι είχε κάνει στη Θεσσαλονίκη ένα τέτοιο έργο. Τέλος στη συνάντηση αυτή, μάλιστα η πρώτη συνάντηση, ρώτησα ποιος έχει κάνει αυτό. Μου λέει του Ισουζάκη, εντάξει, κατάλαβα έτσι αμέσως κάποια πράγματα. Έχει χαρακτηριστικά που νομίζω αυτό γιατί ο χώρος αφηγείται, θα έλεγα. Ο κάθε χώρος αφηγείται κάτι. Αυτός αφηγείται επίσης κάποια πράγματα τα οποία, όπως σας είπα, νομίζω ότι ανήκουν στην αφήγηση του κειμένου της αυτοκρατορίας με έναν τρόπο. Το ένα αφηγείται τον άλλο. Και σε αυτή τη συνάντηση, την αποκάλυψη αυτής της συνομιλίας, είναι που βρεθήκαμε εμείς ανάμεσα και προσπαθούμε να αποκαλύψουμε αυτόν τον διάλογο που προς το παρόν διαμείβεται μυστικός. Ναι, όλος ο χώρος αυτού που ας το πούμε φουαγέ του Ισουζάκη, έτσι, όλο αυτό το... Πώς? Είναι ο υπότιτλος του κειμένου της αυτοκρατορίας, I have your data. Έτσι. Σαν υπότιτλος. Ή θα μπορούσα να προσθέσω εγώ έναν άλλον, γνωρίζω τι σκέφτεσαι. Να κάνω μια μικρή προσθήκη σε αυτά που είπε ο κύριος Μαρμαρινός προηγουμένως και από την πλευρά του Μεγάρου σε σχέση με το χώρο. Επίσης με στοχαστική και καλλιτεχνική διάθεση, πιστεύω ότι όπως οι άνθρωποι, έτσι και οι χώροι περικλείουν μέσα πληροφορία, την οποία μπορεί να μην τη βλέπεις, να μην μπορείς να την εξηγήσεις, αλλά την καταλαβαίνεις. Ενέργεια, αν θέλετε, από αυτά που έχουν συμβεί σε αυτούς τους χώρους, από τον τρόπο με τον οποίο έχουν αγαπηθεί ή με τον τρόπο που έχουν, που τους έχουν επισκεφθεί οι άνθρωποι και τους έχουν αφήσει το στίγμα τους. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτός ο χώρος έχει πάρα πολύ δυνατό στίγμα. Όταν κάποιος μπαίνει εδώ μέσα, αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο χώρος έχει αγαπηθεί και έχει αξιοποιηθεί για καλούς σκοπούς, για πολύ δημιουργικούς σκοπούς. Και αυτό το νιώθεις. Νομίζω ότι ίσως ένας από τους λόγους που, όπως είπε πριν ο κ. Μαρμαρινός, δεν μπορούν να εξηγηθούν για το γιατί επιλέχθηκε αυτός ο χώρος, είναι και αυτός. Όχι απαραίτητα. Απλώς... Έχουμε και μερικά special effects στην παράσταση. Δεν πρόλαβα να σας το πω, αλλά είναι πολλά που έχουμε να πούμε, ξέρετε. Μας προλάβανε. Εντάξει. Ναι. Συνεχίζοντας αυτό που λέει ο κ. Λαζαρίδης, υπάρχουν κάποιοι χώροι οι οποίοι εν δυνάμει υπόσχονται σχέσεις βιώματος με τον επισκέπτη. Η δραματουργία παρεμβαίνει ανάμεσα για να προσδιορίσει αυτές τις σχέσεις λίγο πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο μορφών. Αυτά μπορούμε να πούμε προς το παρόν. Παρακαλώ. Συζητάμε διαρκώς και ψαχνόμαστε. Όχι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ευήκο όρτα μέσα στην πόλη ανθρώπων που ηγούνται τέτοιων φορέων. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα εγώ εδώ, βρεθήκαμε σε επαφή και συζητήσαμε, μπορείς και εσύ Γιώργο να το υπογραμμίσεις αυτό. Μας προκύπτει τώρα αυτό, αλλά δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα θυμόσαστε ότι είχαμε ανακοινώσει μια πρώτη συνεργασία με την Gotham, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Απλώς έτυχε να αλλάξει ο διευθυντής και πρέπει να ξαναρχίσουμε. Η συνάντηση με τον νέο διευθυντή έχει γίνει επίσης στο γραφείο. Μένουν ουσιαστικά όχι λεπτομέρειες, γιατί τις λεπτομέρειες έχουμε βρει. Μένει να βρεθεί το αντικείμενο της συνεργασίας. Να είναι τέτοιο, προφανώς με την Gotham, που συζητάμε για όπερα, εδώ συζητάμε και για άλλα θέματα. Τα έχουμε βρει τα μικρά.
Όπως λέει και η Γιολσονάρ, είναι όταν αποφασίσεις για τα πράγματα, γιατί φοβάσαι τις λέξεις. Για τα πράγματα έχουμε αποφασίσει. Ψάχνουμε τη λέξη, σε εισαγωγικά, το θέμα. Και να πούμε βεβαίως ότι εγώ μπορεί να βρίσκομαι εδώ μπροστά σας σαν εκπρόσωπος αυτού του οργανισμού, θεσμικά, άμα θέλετε, αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το οποίο με κάνει περήφανο και το συζητούσαμε πριν και με τον κύριο Βέλτσο, σε σχέση με τα ειδίκοα ότα στα οποία αναφέρθηκε ο Γιάννης Οβούρος προηγουμένως, αυτό που με κάνει περήφανο είναι ότι ειδίκοα ότα υπάρχουν σε όλο το φάσμα του ανθρώπινου δυναμικού σε αυτόν τον οργανισμό. Είμαι περήφανος γιατί είμαι ένα από αυτά και γιατί οι συνεργάτες που έχω την τύχη να δουλεύω μαζί σε αυτόν τον οργανισμό έχουν όλοι όχι μόνο ειδίκοα ότα, αλλά και τη διάθεση για να πραγματοποιήσουμε μαζί όμορφα πράγματα. Τίποτα δεν γίνεται από έναν και δύο και τρεις ανθρώπους. Αυτό. Πολλά ευχαριστώ λοιπόν σε όλους τους συνεργάτες που μαζί αποτελούμε ένα μεγάλο αυτή, άμα θέλετε. Δεν άκουσες τι είπα. Είπα το εξής, ότι αυτό το έργο είναι μια λευκή σελίδα τελικά. Ωραία. Την οποία θα γράψει ο Μαρμαρινός. Εξού και εγώ ήρθα, φεύγω. Τους πέντε μήνες που θα περάσουν ωραία εδώ, εγώ δεν θα είμαι. Θα περνάω άσχημα στην Αθήνα. Κατάλαβες. Άρα τελείω, εγώ τελείω ήρθα, επισκέφθηκα και έφυγα. Μάλλον για τον επόμενο σκηνοθέτη. Ωραία. Μα τι ερώτηση είναι αυτή, αγαπημένη μου Ματίνα. Πληρωμένη. Η κυρία Λυξαρίδου, η πρόεδρος του κρατικού, ήρθε λίγο αργοπορημένη γιατί είχαμε διάφορα στο θέατρο που έπρεπε κάποιος να επιληφθεί αυτόν. Μένει, θες να πεις κάτι? Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.